Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας όπου μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Development League ανάμεσα σε Ζαβυλώνια και Κομπλεξικούς. Το τιμή Ζαβυλώνια, η οποία μετράει μία νίκη και 5 ήττες μέχρι στιγμή στην σεζόν. Πόδρας Κομπλεξικούς, οι οποίοι είναι αίτητοι στο πρωτάθλημα, 6 νίκες και καμία ήττα συνολικά για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Θα στοιχήσει οι πρώτες προσπάθειες των κοκκινών, οι οποίοι ξεκινούν με Αργυράκη, Κοκαβέση, Κοντοφανάση, Μωράβα και Πελεχά στην πεντάδα τους, ενώ από την άλλη έχουμε Μιναρετζόπουλο, Σερέτη Ανδρέα, Κατσούρη, Χατζόπουλο και Δημήτρη Σερέτη για τους κομπλεξικούς. Κοντοφανάσης για 2, θα ανοίξει το σκορ αυτός. 2-0 λοιπόν, το πρώτο εύστοχο σουτ για χείρος Κοντοφανάση. Σερέτης. Του δώσε και πάλι ο Μιναρετζόπουλος. Προσπίδι τώρα ο παίκτης των φιλοξενούμενων με ρίσκο η πάσα του. Θα δούμε, θα κρατήσουν τελικά την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Ένα δευτερόλεπτο δεν είχε δει το ρολέι. Ο Σερέτης το έμεινε πάντα στα χέρια. Μπάλα είναι για τους κοκκινούς και εξηγεί ο ρεφερή ότι δεν είχε αλλάξει κατοχή. Ο Καβέσης πιέζεται ψηλά. Θα πάει ίδιος μέχρι το καλάθι και θα ευστοχίσει με το δεξί lay-up για το 4-0. Δεύτερο καλάθι λοιπόν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεκινούν καλά την αναμέτρηση. Σατσούρης. Δημήτρη Σερέτη πήρε από τον Μιναρετζόπουλο. Βρήκε και διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για το 4-2. Πρώτο καλάθι λοιπόν και για τους κομπλεξικούς. Γυράκης έχασε. Σε γρήγορα ο Χατζόπουλος, όχι και τόσο καλή πάσα του. Κατοχή ωστόσο παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Αργυράκης φύγει στον Κοκαβέση. Κοκαβέσης με τη σειρά του στον Κοντοφανάση. Έγινε το κλέψιμο τώρα από τους κομπλεξικούς και υπάρχει και φάουλ. Όχι μεταφορά τελικά. Έτσι η κατοχή θα αλλάξει χεριά. Δεν έγινε πάλι σε αυτά των κόκκινων. Στην επαναφορά τώρα η γηπεδούχη. Ο Καβέσης το πήρε πάνω του. Δεν βρήκε στόχο στο σοπ. Και τώρα Σερέτης. Φάση στον Μιναρετζόπουλο από κοντά δεν θα ευστοχίσει. Παραμένει το σκορ στο 4-2. Τριών κοντών από τον Μωράβα. Και ναι, ευκαιρία από πιο κοντά τώρα ο Κοντοφανάσης είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 6-2 κρατούν το προβάδισμα τους οι κοκκινοί.
ποσοστό είναι 4 αυτή τη στιγμή. Θέλει να μειώσει με το σύντριο από τον Σέρετ, δεν θα το καταφέρει. Ο Καβέσης θα πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. 8-2. Σερέτης, Μιναρετζόπουλος. Πάσα έξω, ένα μαρκάριστο σύντριων πόντων χωρίς αποτέλεσμα όπως από τον Χατζόπουλο. Υπάρχει και φαουλ. Έχουμε και το πρώτο time out για τους κομπλεξικούς. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. Ο Ζαβιλόνια να έχει κάνει ένα καλύτερο ξεκίνημα στο παιχνίδι και να προηγείται με 8-2 αυτή τη στιγμή. Μωράβα δίνει ύψος. Μάχη στον αέρα, προσπαθεί να κρατήσει ο Μιναρετζόπουλος, δεν τα καταφέρνει όμως και έτσι κατευθύνεται και πάλι για τους κόκκινους. Την επαναφορά λοιπόν οι γηπεδούχοι. Πελέχας, κάποια επιλογή, παίρνει και τόσο καλή πάσα. Θέλει να τον προσπίσω και έτσι κατευθύνει τώρα θα περάσει τα χέρια των κομπλεξικών. Διέστασε αρχικά ο Σερέτης, το πήρε στην συνέχεια. Δεν το έβαλε όμως. Μια ευκαιρία με τον Χατζόπουλο. Παραμένουν κολλημένοι εξαιρετικά οι φιλοξενούμενοι. Δεν βρίσκουν εύκολα λύσεις σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά που έχουν περάσει στην αναμέτρηση. Ακόμη αγαγή πάσα τον Μωράβα αυτή τη φορά. Ο Χατζόπουλος έπαιξε γρήγορα. Δεν μπόρεσε όμως να βγει στην εργασία με τον Τσατσούρη. Λάθος λοιπόν για τους κομπλεξικούς, η μπάλα στα χέρια των κόκκινων. Μωράβα πιεζόμενος θα περάσει το κέντρο. Πελέχας με σκαστή πασά. Λάθος τώρα και για τους γηπεδούχους. Μια γρήγορη επίθεση από τον Ανδρέα Σερέτη. Σώζουν και πάλι οι κομπλεξικοί. Αλλά όμως έφυγε από τα χέρια του Χατζόπουλου, έχει ταρά από την δυνατή πάσα του Μιναρετζόπουλου. Έκλεισε τώρα όπως ο Σερέτης, ο Δημήτρης. Και αφήνει στα χέρια του Ανδρέα, ωραία συνεργασία του Σερέτηδων. Για το 8-4. Ξεκολλούν έτσι και την επίθεση των κομπλεξικών, time out τώρα για τους κόκκινους. Συνέχεια στην δράση, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Στο 8-4 πλέον το σκορ. Με τον Ανδρέα Σερέτη νωρίτερα να σκοράρει μετά από ώρα για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Εδώ θα γίνει το λάθος, ακόμα ένα για τους κόκκινους. Ένα Ρετζόπουλος, πρόλαβε την άμυνα, πήρε το φόλ τελικά. Θα πάει τώρα στην γραμμή για 2 βολές. Το φάουλ το έχει κάνει το νούμερο 3 ο Μαστρογιάννης. Θα στοχίσει την πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη για το 8-5. Πέφτει γρήγορα ως την άλλη πλευρά του γηπέδου Αργυράκης. Δεν ήρθε το καλάθι, τώρα ζητάει και πάλι, έχει χώρο, τώρα έχει χάσει η άμυνα των κομπλεξικών και τώρα θα σκοράρει για το 15, την παρουσιάστηκε και μια δεύτερη ευκαιρία. Την έπιασε από τα μαλλιά, στο σημείο 5 πλέον η κόκκινη. Σερέτης από τη γωνία για τρεις, ο Δημήτρης εκτελεί αυτή τη φορά. Και μειώνει σε 18. Σπάθει να σώσει ο Κοντοφανάσης. Ένα νέο λάθος θα έρθει τώρα από τους γηπεδούχους. Μια γρήγορη πάσα που θα βγάλει σε θέση βολής τον Ανδρέα Σερέτη, ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 10-10.
δεξιά. Υψώνει με ρίσκο. Ο Μιναρετζόπουλος είναι εκεί για να κραπούσει την μπάλα στον αέρα. Πάσα βγαίνει γρήγορα στην άλλη πλευρά για τον Δημήτρη Σερέτη. Αυτό θα κάνει τη δουλειά του για το 10-12. Με ένα ξεπέταγμα του οι φιλοξενούμενοι παίρνουν τα ενία πλέον. Βρίσκονται στο συν 2 αυτή τη στιγμή. Κοντουμάδης, όχι και τόσο καλή η εκτέλεσή του. Σερέτης. Έχει γίνει φάουλ. Μπάλα θα πάει στο πλαί για να επαναφέρουν οι κομπλεξικοί. Σερέτης παίρνει και εκτελεί αμέσως αυτή τη φορά αστοχή. Και το rebound στα χέρια του Αργυράκη. Μποράβα. Κρατάει, τώρα αφήσε δίπλα του. Αστοχή προσπάθεια της Ζαβυλώνια και του Μαστρογιάννη συγκεκριμένα. Εδώ από την άλλη πλευρά ο Δημήτρης Σερέτης εξακολουθεί να κάνει τη ζημιά στην αντιπάλη ρακέτα. Με αυτές τις γρήγορες επιθέσεις των κομπλεξικών 10-14 πλέον. Στο συν 4 οι φιλοξενούμενοι θα κλέψουν κιόλας τώρα ο Σερέτης. Και θα πάρει και ένα γρήγορο τρίποντο, δεν θα το βάλει όμως. Μωράβα. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Γυρίσε, πήρε το φάουλ ο Μαστρογιάννης. Θα πάει και στην γραμμή με τις δύο βολές του 47,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Στο σίδερο η πρώτη. Και πάλι μια γρήγορη επίθεση από τους κομπλεξικούς που θα πιάσουν στον ύπνο την άμυνα της Ζαβυλώνια. Και πάλι ο Δημήτρης ο Σερέτης είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 11-16. Συνεχόμενα καλάθια από τον ίδιο στις τελευταίες επιθέσεις της πρώτης περίοδου. Το δευτερόλεπτο τώρα για την επίθεση. Σουτ για 2, αδύναμο όμως από τον Κουντουμάδη. 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Σερέτης Ανδρέας αυτή τη φορά. Και ο Δημήτρης θα το πάρει τελικά τους 45 μοίρες. Με επίθεση αστοχική αυτή και ολοκληρώνεται την πρώτη περίοδο εδώ στη Ζωφρία. 11-16 το σκόρ υπέρ των κομπλεξικών. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. 11-16 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Η κομπλεξική έχουν πάρει ένα προβάδισμα 5 πόντων τώρα. Με τον Δημήτρη Σερέτη να είναι ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Το Καβέσης κρατάει, ζητάει κάποια κίνηση. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του. Και συνέχεια θα ακούμπησει ο Μιναρετζόπουλος. Θα πετάξει πίσω στην μπάλα και θα αφήσει τώρα με 3 δευτερόλεπτα την επίθεση της Ζαβυλώνια. Μωράβα θα πάρει όπως το σουτ. Αυτός τελείωνε και ο χρόνος. Με Ριτζόπουλος μετά το rebound θέλει να πάτησει γκάζι. Ωραία, έφτιαξε χώρο για τον εαυτό του. Ας το έχεις ο ίδιος όμως μάλλον στην συνέχεια και κρατάει τώρα στην επίθεση στους κομπλεξικούς. Ας το έχεις και ο Δεμένεγας. Βάλα τώρα στα χέρια των κόκκινων και στον Κοκαβέση για να κατεβάσει και να φτιάξει και αυτή την επίθεση. Ο Γυράκης σηκώνεται για 3, βρίσκει σίδερο. Σερέτης θα πάρει το φάουλ από τον Κοκαβέση.
Σερέτης. Βρήκε την πάσα στο πλάι για τον Σταυρόπουλο, σηκώνεται για τρεις. Για τα σημάδια έτσι σωστά. Δεν αλλάζει το σκορ. Γυράκι στο σκέφτη για λίγο, το πήρε. Δεν θα το βάλει όμως, η μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός ορίων. Μέναγας. Καβέσης μετά το φλέψιμο. Γιος στην άλλη πλευρά, τώρα θα αφήσει δίπλα στον Μωράβα. Έπεσε κάπως σάτσα αλλά πάνω του. Ο παίχτης των φιλοξενούμενων, ο Πυλός ήταν, ποιος έκανε το φάουλ. Μπαίνει πρώτη βολή. Και την δεύτερη. Δεκατρία, δεκα, έξι. Πάμε! Κουραβέσεις. Είναι στα δεξιά. Και πάλι Κουραβέσεις. Δεύτερο λεπτό τώρα για την επίθεση. Έχουμε διπλή τριπλά. Βαβέσεις διαμάρτυρο για αυτή την απόφαση. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τσάτσουρ τώρα στο μάτς. Για λογαριασμό των κομπλεξικών. Παίρνει τη θέση του Μινα Ρετζόπουλου. Για να πάρει και αυτός κάποιες ανάσες. Χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στην δεύτερη περίοδο οι κομπλεξικοί. Δεν θα μπορέσουμε να τον βρούμε και τώρα. Καθώς ο Σταυρόπουλος θα στέξει στο τρίποδο. Αλλά η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Ήταν το πλάι ο Τσατσούρης. Παραμένει το 13-16, νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους ώστε να πλησιάσουν. Μωράβα. Με τον Αργυράκη με φόρα, αυτός προς τα μέσα θα τελειώσει τη φάση ωραία για το 15-16. Διαφορά πλέον στον πόντο. Πολίτης και τώρα Σταυρόπουλος, αφήνει στον Τσερετή. Προσπάθει να βρει λίγο χώρο, συνεργάστηκε με τον Σπινιώτη, εκτέλεσε εκείνος. Ήταν για τρεις νομίζω το σούτ, αν δεν κάνω λάθος. 15. 18 για 2 ήταν τελικά. Έχει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Τσατσούρης. Σπηλιώτης. Σε δίπλα του στον πολιτή. Και πάλι Σπηλιώτης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα το πάρει το σούτ από την περιφέρεια. Ο πολίτης δεν κατάφερε κάτι. Παραμένει έτσι στο 15-18. Ο Γαβέσης. Τον καταδιώκει και ο αντιπαλός του. Ο Γαβέσης κρατάει. Τώρα αφήνει στο πλάι. Πάσα στην περιφέρεια. Πελέχας για 3 σερμπολ. Σερέτης. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Να δω ποιος είναι κυβερή τελευταίος. Η μπάλα είναι για τους κομπλεξικούς. Ο Πέλεχας, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε τελευταίος σε επαφή με την μπάλα. Ενώ ο Θάνας έχει επιστρέψει για λογαριασμό της Ζαβυλώνια. Σπηλιώτης. Ο
Πολίτης κάνει το βήμα πίσω, ο Σερέτης με συγχωρείτε, κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 3 για το 15-21. Επιστρέφει ο Σερέτης και κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του για το συν 6 των κομπλεξικών. Καβέσης. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Μωράβα, όχι καλά. Μάχη για το rebound, μπερδεύτηκαν εκεί πέρα στο κομπλεξικό και δέχτηκε και το foul στην συνέχεια. Ο Κοντοθανάσης, ο οποίος βγήκε κερδισμένος εκεί στο rebound. Και τώρα θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 16-21. Μέσα είναι! Μέσα είναι η σειρά εδώ. Βασικά δεν είναι τόσο καλή η πάσα από τον Σταυρό που ήταν πολύ χαμηλή. Πολύ της δεν μπόρεσε να γίνει αποδέκτης. Τώρα θα κάνει και το φάουλ στον Μωράβα. Ο Κοντοθανάσης επανέφερε αργυρά και θα το πάρει από το πλάι και θα το βάλει κιόλας. 18-21. Μια φορά πέφτει και πάλι στο τρίποντο. Σερέτης. Έγινε το κλέψιμο από τον Κοκαβέση. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία για το 20-21. Σταυρόπουλος, η πάσα στα αριστερά. Μια προσπίση του Σερέτη, εκτελεί στη συνέχεια μετά από τρίπλα. Το χάνει αυτή τη φορά και μαζεύει ο Αργυράκης. Μια πάσα στον επερχόμενο Αργυράκη, τον δυσκόλεψε αρκετά όμως. Ο Κοντοθανάσης δεν μπόρεσε να συνεργαστεί μαζί του καλά. Χάθηκε έτσι η ευκαιρία για τους κόκκινους. Ένα τρίποδο τώρα στην συνέχεια τον Τσατσούρη. Εγώ πριν μπούμε στα τελευταία 3 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Στο 20-21 υπερθυμίζω βρισκόμαστε. Προλαβαίνει την άμυνα ο Μωράβα για αφήνει στο γαλάζι την μπαλά. Για να προσπεράσουν οι γηπεδούχοι τώρα. 22-21. Σφύριγμα για φάουλ επάνω στον Σερέτη. Σε 4 νέα πρόσωπα ετοιμάζονται να μπουν στην πεντάδα των κομπλεξικών. Έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 2:48 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Με τη Ζαβιλιονία να έχει πάρει το προβάδισμα στα χέρια της, 22-21. Θα αλλάξει όμως αυτό από τα χέρια του Δημήτρη του Σερέτη, 22-23. Πίεση ψηλά από τους μπλε, θα σπάσει όμως από τις φάσεις της Ζαβιλιονία. Κακοθανάσης, Κοκαβέση, με συγχωρείτε. Γύρισε ο Πέλεχας, δεν κατάφερε κάτι. Τώρα μια γρήγορη επίθεση, θα κόπει όμως, ο Μωράβα ήταν εκεί για να του βάλει το στόπ. Μωράβα. Ωραία, βρήκε τον Αργυράκη, καλά, φύγε φάουλ. 23-24, με συγχωρείτε, 23. Προβάδισμα και πάλι για τους γηπεδούχους. Και μια συμπληρωματική βολή κιόλας για τον Αργυράκη, που μπορεί να βρει το έμεσο τρίποντο. Θα τη βάλει και αυτή για το 25-23. Σερέτης. Χατζόπουλος, άφησε έξω. Πάσα όμως δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Μιναρετζόπουλο. Έκανε εκεί την κουτιά μου πως προλάβει. Τελικά θα πέρασε εκτός η μπάλα και τώρα η κατοχή είναι και πάλι για τους κόκκινους. Πλησιάζουμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα. Ήψωσε ο Μωράβα, ο Πελέχας κλείστηκε, έχασε τελικά την κατοχή. Πήρε ο Σερέτης και κερδίζει το φαουλ από τον Μωράβα.
Ποιος παίρνει να του δώσει και το χέρι. Μιναρετζόπουλος. Σερέτης. Πέρασε μετά την προσπίση, πήγε κάτω από το καλάθι, ωραία θα σερβίρει στον Πιλό. Και αυτό θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, σχεδόν έτοιμο ο καλάθι πήρε στα χέρια του. Και γράψε το 25-25, 16 το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ο Καβέσης. Κατάει, τώρα θα αφήσει τον Μωράβα. Σηκώνεται για τρεις αυτός, σκοτώ το σουτ. Παίρνει ο Σερέτης. Αποφασίζει να εκτελέσει καθώς δεν πήγε κανένας πάνω του. Τον άκουσαν εντέλος αμαρκάριστο. Ζήγησε το σουτ, το πήρε, το έβαλε για το 25-28. 27 δευτερόλεπτα ακόμα από μια επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Ο Καβέσης συνεχίζει χωρίς φάουλ αλλά έχει κάνει βήματα. Και έτσι αφήνει μια επίθεση 18 δευτερολέπτων στους κομπλεξικούς. Σερέτης. Σερέτης κρατάει στα 5. Νομίζω ο ίδιος θα πάρει το σούτ. Αυτό θα κάνει από πολύ μακριά κιόλας. Δεν είναι καλό όμως. Και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος. Ή όχι, να δούμε. Όχι, ολοκλήρωση και τελικά. Και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 25-28. Πήγαμε και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, 25-28 δείχνει τώρα το σκορ, με τους φιλοξενούμενους να κρατούν το τιμόνι μέχρι στιγμής, παρόλο που το προβάδισμα άλλαξε χέρια στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου. Ένα μικρό προβάδισμα πλέον για τους κομπλεξικούς. 25-28, προβάδισμα 3 πόντων. Σερέτης, ο οποίος συνέχισε το ίδιο δυναμικά στην δεύτερη περίοδο. Πήρε και την πάσα. Μπάλα όμως πέρασε εκτός, καθώς ο Μιναρετζόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Κατοχή έτσι για την Ζαβυλώνια. Έκλεισαν όμως και πάλι οι κομπλεξικοί. Δημήτρη Σερέτης φεύγει στον ευνηδιασμό. Τελειώνει τη φάση. 25-30. Μωράβα. Σερέτης θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Μπαλά όμως την κλείστησε μέσα τα χέρια. Και η κατοχή τώρα είναι για την Ζαβυλώνια. Μωράβα. Κρατάει. Θα πασάρει σε αντίπαλο τελικά. Με ωραία πασά πίσω από την πλάτη του Άνδρεας Σερέτης και τον Δημήτρη. Με υπάρχει και φάουλ από τον Κοντο Θανάση, ποιος χρησιμοποιήσε αντικανονικά το χέρι του σύμφωνα με τον διαιτητή και έσπρωξε τον αντίπαλό του, ενώ τώρα θα γίνει και η αλλαγή. Ο Μωράβας στον πάγκο στην θέση του Κουντουμάδης. Με Μένεγας άφησε στον Σερέτη. Αργυράκης μπήκε στην πορεία της μπάλας και έκλεψε. Ο ίδιος πέρασε το κέντρο, τώρα ψάχνει κάποια επιλογή για πάσα κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ο Κουντουμάδης δεν έκανε καλή υποδοχή της πάσας. Με συνέχεια ρίσκαρε κάπως, κράτησαν ωστόσο η κόκκινη. Αστόχησε ο Κοντοθανάσης, νέα ευκαιρία με τον Αργυράκη. Έχουμε φάουλ ψηλά από τον Ανδρέα Σερέτη. Και τον Αργυράκη τώρα στις βολές. Μέσα η πρώτη βολή.
χαμένη δεύτερη. Χαμένη έτσι το 26-30. Σερέτης. Μιναρετζόπουλος περιμένει στην κορυφή για να πάρει το σούτ τριών ποντών. Μάζεψαν το rebound τη κόκκινη, ο Αργυράκης συγκεκριμένα, ο οποίος αποφεύγει και την πίεση. Ο Θανάσης από το πλάι δεν θα σημαδέψει σωστά. Δημήτρης Σερέτης. Ύψωσε, κατάλαβε όμως την πάσα ο Μαστρογιάννης και παίζει γρήγορα για τον Αργυράκη, ο οποίος έχει φύγει στην άλλη πλευρά με το δεξίλια, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση, ζητάει και φάουλ. Ναρετζόπουλος. Περνάει, πάει μέχρι το τέλος, μέτρα κανονικότητα από το καλάθι του. Διέσχισε όλο το γήπεδο. Έγραψε το 26-32 και θα πάει και στην γραμμή για τη μία βολή του. Και η μπάλα περνάει αυτόματα στην κατοχή των γηπεδούχων. Έχουμε από μια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Ο Πελεχάς επιστρέφει στο μάτι για τους κόκκινους. Από την άλλη έχουμε τον Σταυρόπουλο και πάλι στο μάτς. Ο Καβέσης σηκώνεται για δύο, το πήρε πάνω του, δεν το έβαλε. Τώρα τρέχουν στην άλλη πλευρά οι κομπλεξικοί. Δημήτρης Σερέτης πήρε τα βήματα, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Τώρα προσποιείται από την περιφέρεια. Τον έκλεισε καλά η άμυνα, λάψε χώρο εκεί στον στο Χατζόπουλο. Βρήκε ο Θάνης το διάδρομο μπροστά του για να φτάσει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, ανενόχλητος. 26-34. Πλάτη ο Αργυράκης, δεν τελειώνει καλά. Προσπαθούν να κρατήσουν οι κόκκινοι και είναι ο Κακοβέσης εκεί στο κέντρο για να ρεμίσει κάπως την κατάσταση. 4 δευτερόλεπτα ωστόσο πρέπει να βιαστούν. 2-1, τελείωσε ο χρόνος, δεν κατάφεραν κάτι. Μπαλά είναι για τους κομπλεξικούς. Σπηλιώτης επιστρέφει. Σερέτης. Δημήτρης, πάσα έξω, Σταυρόπουλος πήρε το τρίποντο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μια ευκαιρία με Ανδρέα Σερέτη τώρα, ούτε αυτό θα σημαδέψει σωστά. Μαζεύουν όμως και πάλι με τον Σπηλιώτη κομπλεξική. Χατζόπουλος άφησε έξω, Σταυρόπουλος θα το προσπαθήσει και πάλι. Αυτή τη φορά θα του κάνει το χάτερη μπαλά. Στάθηκε κάπως τυχερός εδώ, μετά από μια μικρή περιπέτεια κατέληξε στο καλάθι τελικά. Και έχουμε το 26-37 για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα η διαφορά. Στο σύν 11 πλέον έχουν απομακρυνθεί οι κομπλεξικοί. Ο Καβέσης σηκώνεται για δύο. Με ένα αγγίγμα ο Σέρετς θα στείλει την μπάλα στον Σπηλιώτη, αυτός θα του ξαναδώσει. Πάλι τώρα από τον Αργυράκη. 1-9 μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Μόλις μια βολή του Αργυράκη έχουν καταφέρει να βρουν στόχο η κόκκινη μπαλά. Όχι μπαλά, έχουμε time out. Πανέφεραν οι κομπλεξικοί. Δημήτρης Σερέτης κάνει ένα βηματάκι στο πλάι και παίρνει το τρίποντο, πυροβολή από μακριά για το 26-40. Διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των φιλοξενούμενων που βρίσκονται στο 14 αυτή τη στιγμή. Ο Καβέσης για να δώσει τη λύση, μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα. Θα το χείλει και πάλι για την Ζαβυλώνια, η οποία επιθετικά έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στην τρίτη περίοδο. Μωράβα από το πλάι με το ένα χέρι. Ο Αργυράκης ήρθε και για να σώσει την κατάσταση. 28-40.
Σερέτης. Έχει πλάτη στο καλάθι. Προσπαθεί να τον περιορίσει ο Κουντουμάδης, θα του κάνει το φάουλ τελικά. Σπηλιώτης. Πολίτης, άφησε στον Σταυρόπουλο. Σπηλιώτης αφήξε στις βολείς, προλαβαίνει το χρονόμετρο. Εκτελεί κιόλας για 2, για το 28-42. Το Τσάκ εκεί πρόλαβε την κόρνα, σημάδεψε και σωστά, διαφορά για πάλι στο σύν 14. Μωράβα θέλει να μειώσει από το... με αυτό το τρίποντο από την κορυφή, Αργυράκης μάτζεψε το μακρινό rebound. 14 λεπτά τώρα για τους κόκκινους, πάει προς τα μέσα ο Αργυράκης, ωραία θα τελειώσει για το 30-42. Σερέτης, πέρασε. Κατέβασε το χέρι του ο Αργυράκης, αν έχω δει σωστά, ναι, αυτός έχει κάνει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγή για τους κομπλεξικούς. Ο Πύλος πέρασε το μάτς στην θέση του Χατζόπουλου. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 30-44. Ο Τατσούρης είναι το νέο πρόσωπο για τους κομπλεξικούς. Ο Καβέσης. Υπάρχει σφύριγμα για φαουλ. Το έχει κάνει ο Σερετής, ο Δημητρής. Ποιος τώρα θα περάσει τον πάγκο για να μπει στη θέση του Μιναρετζόπουλος. Μωράβα. Σηκώνεται για τρεις, το ψάχνει στις τελευταίες φάσεις στο τρίποντο. Δεν το έχει καταφέρει να το βρει. Μιναρετζόπουλος. Κάνει και πάλι. Τσόπουλος έχει μείνει με τον Πέλεχα. Τώρα ψάχνει λύση, Σταυρόπουλος για τρεις. Το βάλε. Εκτελεί και πάλι από μακριά. Για το 30-47. Γυράκης πάει προς τα μέσα. Μιναρε Τσόπουλος θα τον σταματήσει. Βάλε δεν θα φτάσει ποτέ όμως τον Σταυρόπουλο. Αλλά δεν μπορούσε να ολοκληρώσει στο κλέψιμο. Ο Πέλεχας σύμπαλα είναι έτσι και πάλι για τους κομπλεξικούς. Σταυρόπουλος, θα το πάρει ο Τσατσούρης, δεν θα σημαδέψει σωστά. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα τώρα για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος εδώ στο πίστο της Ζωφριάς. Καβέσης, ζητάει κάποιο κόψιμο, ο Μωράβα το έκανε, πήρε την μπάλα, εκτέλεσε, αλλά στόχισε. Μιναρετζόπουλος. Ωραία, βρήκε τον Πολίτη, βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση, δεν σημάδεψε σωστά. Ένα σταμάτησε το παιχνίδι, για να δούμε αν είναι καλά ο Πέλεχας. Πρέπει να συγκρούστηκε εκεί με τον Πυλό. Θα μπορέσει να συνεχίσει ο παίκτης της Ζαβυλώνια, η οποία έχει και την κατοχή. Ο Καβέσης. Ένα σουτ για δύο. Ας το έξω όμως την προσπάθεια του παίκτης Ζαβυλώνια. Ρετζόπουλος χωρίς καλή ισορροπία και με πίεση πάνω του. Ας το ξέρει και αυτός, αλλά έχουμε λάθος στη συνέχεια βήματα από τον Πέλεχα. Ο Ζούλης περνάει τώρα στο παρκέ, ο Σταυρόπουλος θα περάσει εκτός.
τρίποντα από την γωνία. Ο Κατσούρης δεν θα σημαδέψει σωστά. Η δική σου μπάλα την πήρε τελικά ο Κακοβέσης. Κακοβέσης. Είναι τώρα χέρι με χέρι στον Κουντουμαδί. Ένας είναι ο λάθος των γηπεδούχων, αλλά συνέχεια λάθος το λάθος από τους κομπλεξικούς. Παραμένουν σε θέση επίθεσης οι κόκκινοι, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Καβέσης από μακριά, δεν θα βρει ούτε κάτι Στεφάνη μπάλα, θα είναι κατευθείαν εκτός. Είναι Αρετζόπουλος. Ο Λίτης. Το άφησαν χώρο, δεν τους τιμώρησε. Μόνο αέρα και αυτός. 22 λεπτά τώρα στο ρολόι για μια τελευταία επίθεση των κοκκινών. Ο Αδέσης πέρασε το κέντρο. Κουντουμάδης σηκώνεται για 2. 5 λεπτά ακόμα. Αλλά έφτασε στον Ζούλη, θα σουτάρει από το κέντρο. Αλλά μόνο στο δάβλο η μπάλα φινά λοιπόν έτσι. Και στην τρίτη περίοδο 30-47 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος με τους κομπλεξικούς να έχουν πάρει μια πολύ καλή απόσταση. 17 πόντων στο μάτς, 30-47 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Ο προηγουμένος σκόρος στην τρίτη περίοδο να είναι 5-19. Μόλις 5 πόντους από την άλλη πλευρά κατάφεραν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι τα βρήκαν σκορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Με αποτέλεσμα έτσι τώρα να ψάχνουν μια μεγάλη ανατροπή. Ανδρέας Ερέτης περιμένει στην κορυφή για να πάρει το τρίποντο Χατζόπουλος, δεν είναι καλό το σούτ. Βαλάνε και πάλι για τους κομπλεξικούς. Καθώς τελευταίος βρήκε ο παίκτης της Ζαβυλώνια. Έγινε επαναφορά. Ένα βηματάκι στο πλάι, εκτελεί ο Τσατσούρης στη λήξη του χρόνου. Δεν θα βρει κάτι καλό. Θα τώρα Αργυράκης. Έχασαν οι κοκκινοί. Μίνα Ρετζόπουλος. Είναι 3-2. Πέρασε η πάσα του, προσπάθησε να ξαναβρει τον Μίνα Ρετζόπουλο. Χατζόπουλος. Κρατούν τελικά οι κομπλεξικοί. Με ρίσκο η πάσα. Πέρασε εκτός κατευθείαν η μπάλα, ενώ έχει βρεθεί στο παρκέ ο Μαστρογιάννης. Θα σηκωθεί ο παίκτης της Ζαβυλώνια. Γελάει κιόλας. Μωράβα. Γυρίζει ο κοντός Ανάσης στο ένα πόδι. Δεν θα σημαδεύει σωστά. Παρέμεινε όμως. 47. Χαμηλά το φάουλ στον Αρετζόπουλο. Από το πλάι τώρα θα επαναφέρουν οι κομπλεξικοί. Ας το γοτο σουτ στην συνέχεια. Και τώρα Μωράβα. Σηκώνεται μπροστά από 2, μάζεψε ο Τσατσούρης. Σερέτης. Μιναρετζόπουλος στην κορυφή.
Στέκεται για δύο αφού βρήκε χώρο μπροστά από τον αντίπαλό του. Τώρα θα πάρει ο Μαστρογιάννης. Παίρνει στον Μωραβά για να φτιάξει και αυτή την επίθεση. Εκείνος. Το Θανάσης λίγο πιο πίσω από τη βολή. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή έτσι είναι για τους κομπλεξικούς τώρα, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές. Ο Πυλός και ο Σπηλιωτής έχουν περάσει το μάτς. Ένα από την άλλη, αν πρόλαβα να δω καλά, πέρασε ο Αργυράκης. Για τους κόκκινους βήματα εδώ από τον Δεμένεγα. Μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Μωράβα. Μισοπλάι. Πάρει το σουτ μέσα απόσταση ο Ποντοθανάσης. Δεν καταφέρε κάτι. Τρίποντο όμως στην εξέλιξη της φάσης από τον Μωράβα. Το έψαχνε νωρίτερα στην τρίτη περίοδο. Θα το βρει τώρα. Για το 33-47. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι που βλέπουμε μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο. Να δούμε αν θα βρει απάντηση. Όχι. Το σου του Σπηλιώτη δεν κατέληξε καλά. Αργυράκης. Έκοψε την πάσα ο Μιναρετζόπουλος. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά, μέση επιστροφή όμως της άμυνας στον Ζαβυλώνια. Έχει την εκεί. Ο Μαστρογιάννης θα πετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του και κερδίζει έτσι κατοχή. Την κατοχή η κόκκινη ομάδα. Αργυράκης. Ζητάει κοντά τον Κακοβέση. Θα αφήσει τελικά στον Μωράβα. Ποιος ξέφυγε από την άμυνα του Σταυρόπουλου. Θα πλέσω την κανονικά το χέρι του εκείνος που κάνει το φάουλ. Ενώ δείχνει να έχει κάτι ενοχλήσεις. Το παίξει των κομπλεξικών. Κάτι σαν κράμπα νομίζω. Άνοιγε τις δοκιμές του. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ο Σπηλιώτης πέρασε εκτός. Ας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Συνέχεια λοιπόν στο μάτς. Παίρνει στα τελευταία 6 λεπτά. 33-47 παραμένει το σκορ. Μιναρετζόπουλος. Πάει από τα δεξιά. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Δεν μπήκε όμως η μπάλα στο καλά, θα πάει έτσι στην γραμμή για τις δύο βολές του. Θα βάλει την πρώτη. Μπαίνει και βγαίνει η δεύτερη, 33-48. Αργυράκης πήγε κοντά του για να πάρει ο Κουκαβέσης. Ψώνη θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 35-48. Ο Μενεγάς. Λίγο ρίσκο αυτή η πάσα, κράτησαν ωστόσο η κομπλεξική. Γυρίζει με το δεξί χέρι ο Πυλός, βγαίνει άμυνα τελικά από την Ζαβυλώνια. Ο Καβέσης. Πιέζει τα σφυκτικά και τελικά η κατοχή είναι για τους κομπλεξικούς. Ο Καβέσης δεν δείχνει να συμφωνεί. Έχουμε και αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σταυρόπουλος επέστρεψε στο μάτς. Αλλαγή βασικά. Μιναρετζόπουλος. Κάνει την περιστροφή. Δεν θα μπει το καλάθι.
Άρα την καλή κίνηση του παίχτη των κομπλεξικών. Συνέχεια τώρα με Κοκαβέση. Προσπάθησε να σώσει ο παίχτης Απιλώνια. Μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Σταυρόπουλος, Μιναρετζόπουλος. Ωραία, θα βρει την πάσα. Πολύ κακό το τελείωμα όμως από τον Χατζόπουλο. Ένα σούτ από την κορυφή, δεν θα βρει στόχο Σταυρόπουλος. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 35-48. Αλγυράκης. Πίεσε ο Μιναρετζόπουλος, θα του κάνει τελικά το φάουλ. Θα μετρήσουν το καλάθι αν έμπαινε. Δεν μπήκε όμως και τώρα έχουμε δύο βολές για τον παίχτη της Ζαβυλωνία. Ο Ζούλης επιστρέφει στο μάτς. Μέσα η πρώτη. Μετά και την δεύτερη ευστοχή βολή του Αργυράκη. Σταυρόπουλος. Πάσα και πάλι έξω για τον πολιτή. Ζούλης κλεισμένος. Μπάλα είναι και πάλι για τους κομπλεξικούς, οι οποίοι έχουν μόλις 2 δευτερόλεπτα. Θα πιάσει την μπάλα, θα σκάρει ο Σταυρόπουλος για να προλάβει και το χρονόμετρο. Όμως το σουτ του κατέληξε εντέλος στο άστοχο. Κοκαβέσεις, να δούμε αν θα μπορέσουν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο μετά από ώρα η κόκκινη. Υπενθυμίζω 37-48 είναι το σκορ. Μπέλεχας, άτσαλο τελείωμα. Κατοχή είναι και πάλι για την Ζαβυλώνη, η οποία έχει 7 δευτερόλεπτα τώρα. Μωράβα θα το πάρει από εκεί και θα το βάλει κιόλας. 40-48. Να που η Ζαβυλώνια ρίχνει την απόσταση στους 8 και αρχίζει σιγά σιγά να απειλεί κάπως τους κομπλεξικούς. 2.50 πριν από το τέλος. Πολίτης προσποιήθηκε την πάσα, εκτέλεσε για 3. Στο σίδερο όμως η προσπάθειά του, Σταυρόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει. Και ένα Ρετζόπουλος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, παίρνει και το screen. Τώρα θα σηκωθεί για 2, το χάνει και αυτός. Μπαίνει δυναμικά στην φάση και κλέβει και μαζεύει βασικά την μπάλα ο Αργυράκης. Έγινε η επαναφορά, να δούμε αν θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι κόκκινοι. Κοκαβέσης τα αριστερά, παίρνει το φάουλ. Θα οδηγηθεί στην γραμμή. Από το 33-48 έχουν κάνει ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι. Ενώ τώρα επιστρέφουν οι δύο σερέντιδες στο παρκέ, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας. Αστοχή πρώτη βολή. Παραμένει η διαφορά στους 8. Θέλει και την δεύτερη ο Κοκαβέσης, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Μπάλα είναι και για τους κομπλεξικούς. Δημήτρη Ξερέτης. Και τώρα Μιναρετζόπουλος. Φύγει και πάλι στον Ξερέτη. Θα κάνει την προσποίηση, πλησίασε, βρήκε την πάσα στην γωνία. Μιναρετζόπουλος στη λήξη του χρόνου για 3. Δεν είναι καλό το σούτ, αλλά πήρε το rebound ο Δημήτρης Ξερέτης και θα γράψει το 40-50.
ένα πολύ σημαντικό επιθετικό rebound, αλλά και ένα σημαντικό επίσης καλάθι από τον Ρίμπερ Τσερέτη, που ξεκολλάει μετά από ώρα τους κομπλεξικούς και τους φέρνει και πάλι στο συν 10. Με 1 και 35 να απομένει στο ρολόι. Μωράβα. Μπαλά πέρασε. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Πέλεχας, θα δεχτεί το στόπ. Αργυράκη στη ορθόνη. Αλλά στη συνέχεια δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι 1 και 20 τώρα στο ρολόι. Οι κόκκινοι έχασαν ακόμη μια ευκαιρία για να γίνουν πιο απειλητικοί. Γρήγορη επίθεση εδώ από τον Δεμενεγά. Το ένιωσε το σούτ, αλλά δεν το έβαλε. Ένα τρίποντο από τον Θανάση. Όλο τώρα θα βρουν λύση οι γηπεδούχοι. Και σιγά σιγά ο χρόνος τελειώνει κιόλας. Πάσα έξω, το ζήγησε, το σκέφτηκε ο Ζουλής, το πήρε, αλλά δεν το έβαλε, ούτε αυτός. Αργυράκης θέλει να περάσει, έχασε, είναι ο λάθος των κόκκινων, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Πήρε ο Καβέσης. Είναι στο πλάι, ζητάει έξω ο Μωράβα. Πήγαν σε ένα δίποτο εδώ οι γηπεδούχοι. Έχει και σε καλό η επιλογή, αλλά στη μέση έχουμε και μια λάθος πάσα η οποία έχει στόχο τον Σταυρόπουλο, αλλά δεν είναι και τόσο γρήγορος για να φτάσει την μπάλα με τόσο φορά που είχε πάρει. 14 δευτερόλεπτα λοιπόν, οι κομπλεξικοί θα συνεχίσουν το αίτητο σερί τους, θα πάνε στο 7-0 πλέον. Από την άλλη η Ζαβυλώνια θα γνωρίσει σήμερα την έκτη της σίτα και θα πέσει στο 1-6. Η Ζαβυλώνια κομπλεξική 40-50.